Δεν υπάρχει τίποτα στην Ελλάδα που να μην έχει αρνητική κριτική. Τα πάντα, δηλαδή είναι όλα επόκειται σε αρνητική κριτική. Αλλά ο κόσμος είναι αυτός ο οποίος θα αποφασίσει. Δεν είναι τι θα βγει ο καθένας και θα πει. Να σκεφτείς ότι το safe sex, όταν έκανα το safe sex, την πρώτη ταινία που είχα κάνει ουσιαστικά στο κινηματογράφο επίσημα με ρόλο, τη χτυπήσαν άγρια. Και έκανε 1,5 εκατομμύριο εισιτήρια. Σας ενόχλησε είναι... η συνέχεια που δόθηκε στις δηλώσεις περί κορυφαίων ηθοποιών και όλο αυτό? Παιδιά, τι να με ενοχλήσει τώρα, Σαχλαμάνης. Ο Πέτρος το είπε με ένα τέτοιο τρόπο πολύ αθώο. Τα έλεγα με τη δική του άποψη, χωρίς να σημαίνει ότι πήγε να πει ότι είμαστε. Εγώ το έπασα, αυτό είπα. Δεν με αφορούν αυτά τα πράγματα. Εγώ προσπαθώ να αποδείξω ότι είμαι ηθοποιός και το εννοώ και ακόμα και σας το λέω. Γιατί η δουλειά μας, η δουλειά είναι σκληρή. Δεν είναι. Κάθε μέρα δίνουμε εξετάσεις. Μπορεί να κάνεις κάποια χρόνια επιτυχία και κάποια στιγμή μια στραβή θα πέσουν πάντων να σε σφάξουν. Αυτό είναι γεγονός. Πρέπει να αποδείξεις στον κόσμο ότι είσαι παρόν, ότι είσαι εδώ, ότι προσπαθείς να βελτιώσεις πράγματα. Και να μην μείνεις στο τέλμα, στην πεπατημένη. Όταν ακούσω ότι βγήκανε τότε ότι ο Χαϊκάλης έδιωξε την Παναγιωτοπούλα από τη δουλειά, όταν παράτησε ο Χαϊκάλης θείασο και σηκώθηκε και έφυγε, όταν ακούσω ότι ο Χαϊκάλης βρήκε δουλειά σαν του δόξαναν την κυβέρνηση η κυβερνητική θέση και σηκώθηκε και παράτησε το θείασο, όλα αυτά τις κακοήθες και τα ψέματα. Εντάξει ρε παιδιά, άνθρωπος είμαι, δεν αντιδράσω. Και να πω ότι ξέρετε κάτι, ηρεμήστε λίγο. Πώς θα είναι τα φετινά Χριστούγεννα τώρα ο Σεργιάννης πλέον, πώς τα περιμένετε? Θα βγω στο Σύνταγμα, θα τρέχω γυμνός με λαμπάκια και τέτοια. Πώς θα είναι, μωρέ, θα είναι. Με την κόρη μου, στο σπίτι. Στολίσατε, είδαμε μαζί με την κορούλα. Ναι, στολίσαμε το δέντρο μας. Μέχρι όσο έφτανε να στολίσει, τη βοήθησα και μια χαρά. Θα περάσουμε πολλά Χριστούγεννα. Σας έφερε το γράμμα της για τα δώρα? Όχι, δεν το έφερε. Τελευταία φορά πέρυσι είχε φέρει γράμμα για τον Άι Βασίλη που ήθελε μια γάτα. Οπότε τις έχω απογορεύσει τα γράμματα στον Άι Βασίλη πια. Συγκεκριμένη ταινία συνεργάζεται και με τον κύριο Χαϊκάλη, παρά το γεγονός ότι είχαν ακουστεί, είχαν γραφτεί διάφορα. Είχες μάλλον διατυπώσει ανοιχτά την άποψή σου. Κοίταξε, αντί αυτό με τον Παύλο είναι κάτι το οποίο έγινε πριν από χρόνια. Συνεργαστήκαμε με τον Παύλο, με πήραν κάποια τηλέφωνα για κάποια δήλωση του Παύλου, αλλά δεν έχω όρεξη ούτε να σχολιάσω, ούτε ο καθένας είναι υπεύθυνος για αυτά που λέει, για αυτά που κάνει. Από εκεί και πέρα κάτσε τώρα να ρίξω λάδι στη φωτιά, σε μια φωτιά η οποία είναι σβησμένη και καρβουνιασμένη, δεν έχει κανένα νόημα. Πώς θα είναι? Ναι, και οι δύο όμως παραδέχονται ότι υπήρξε αυτή η κόντρα. Να. Αλλά έχει εδώ και χρόνια και δεν θέλουν να τη συνεχίσουν, ξεκάθαρο. Αλλά ο καθένας σου λέει είναι υπεύθυνος για αυτά που λέει και κάνει. Καλά, εκείνος θα είπε στην προκειμένη περίπτωση. Ο Τσιμιτσέλης το ξεκίνησε σε συνέντευξη που έδωσε σε περίπτωση.